Μεταλλάδες και μεταλλάδες μου, πάνως μετά reactions εδώ το ανεξάρτητο και το γνωρίζω YouTube show που ασχολείται με πράγματα και καταστάσεις που έχουν σχέση με τον κόσμο του heavy metal και έχω επιστρέψει σήμερα να τα πούμε ένα χεράκι. Θα μιλήσουμε για το release festival που ξεκίνησε και για τη συναυλία των Nightwish που ήταν η main headliner plus τους In Flames, τους Insomnium και τους Elysium που έπαιξαν εκείνο το βράδυ. Θυμίζω σταθερά ότι το κανάλι εδώ πλέον λειτουργεί ανεξάρτητα χωρίς κάποιο sponsorship ή τέλος πάντων στήριξη, support κτλ. Από κάποιο από τα heavy metal μέσα που κυκλοφορούν και έξω, αλλά σταθερά εδώ με τη Symmetric Records του Bob Κατσιόνης, σταθερά εδώ με το επίσημο fan club των Metallica, το Ελλάς Metallica. Λοιπόν, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ να μιλήσουμε για το Release Festival. Γενικώ θα προσπαθήσω για τα φεστιβάλ που θα πάω σε αρκετά live, θα προσπαθήσω να κάνω βίντεο, οπότε θα τα λέμε. Θα πούμε περί διοργάνωσης, θα πούμε για τα συγκροτήματα, διάφορα πράγματα που έγιναν σχετικά με το ντόρο, που έγινε τόσο πάνω κάποιος ντόρο σχετικά με τη συναυλία των Nightwish. Release Festival λοιπόν για μένα 2023, που 2022 απήχα λόγω COVID και έχασα τους Slipknot κυρίως, αυτό με πείραξε πιο πολύ από όλα από την αλήθεια μου. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαϊπαρισμένος για το φετινό και ξεκίνησε και με hype και θα συνεχίσει νομίζω, γιατί έχει και ιστορικό βράδυ με Halloween, έχει λατρεμένους Parkway Drive, λατρεμένους Amon Amarth και Creator, Disturbed και τόσα πολλά. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την, πότε ήτανε, 7 του μηνός που έπαιξαν οι Nightwish. Οι Nightwish που επίστρεψαν στην Ελλάδα ύστερα από 15 χρόνια, έχω την αίσθηση. Και από μόνο του ως event με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ ως κατάσταση εδώ, γιατί είχα υπάρξει και στα προηγούμενα 3 live που είχαν παίξει οι Nightwish με τη Ομετάρια και ένα με την Annette. Πάντα πάρα με τη σειρά, εγώ έφτασα στο χώρο γύρω στις 7 παρά 4 περίπου, δούλευα κτλ. Οπότε έχασα τον πρώτο μισάωρο τους Elysium, τους Έλληνες Elysium που επαναδραστηριοποιήθηκαν ύστερα από πολλά χρόνια, 5 αν δεν έχω την αίσθηση. Ελίζω με το εντυπωσιακό με το νούμερο σε Spotify listener σε σχέση με την αποχή τους και με το υλικό τους και okay, whatever. Νομίζω ότι επειδή θα κάνουμε γενικό συζήτηση για τον ήχο σήμερα, ο ήχος δεν τους βοήθησε ιδιαίτερα. Άλλες φορές άκουγα την τραγουδίστρια λίγο πιο πολύ, άλλοτε την έχανα λίγο. Γενικώς με τον ήχο υπήρχαν θέματα σε όλες τις μπάντες. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με εξετρελάνε, τους είχα ξαναδεί νομίζω πριν από πολλά χρόνια σε ένα από αυτά τα metal event, female, κάπως τα λέγανε, θυμάμαι, φεστιβάλ τύπου που γινόντουσαν στο Temple, νομίζω τους είχα δει, αρχιτεκτονική, ούτε θυμάμαι, κάπου εκεί εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, δεν έχω εικόνα από το υλικό τους, οπότε αν τους ξέρετε και περάσετε καλά θα ήταν πολύ καλό. Το σημαντικό για αυτούς και νομίζω μπράβο στην διοργάνωση, δηλαδή που δεν πήγε τις συναυλίες δεξιά τις 5, περιόρισε τις 4 μπάντες, άρα έδινε το αβαντάζ στο opening να έχει κόσμο αν πας 6 και 4 που έπαιξαν τα παιδιά. Και μάλιστα, επειδή και Τετάρτη τους εννοούσε, αφού κατά βάση τα μαγαζιά πλέον που είχαν τα συστήματα είναι κλειστά. Εντάξει, τώρα εμείς οι υπόλοιποι τα γραφεία και από τις δουλειές και αυτά, ό,τι προλάβαμε. Καλά μέχρι εκεί. Insomnium στη συνέχεια, που δεν σας κρύβω παιδιά ότι δεν είχα ιδέα ότι έχουν κιθαρίστα τον πρώην κιθαρίστα των Sonata Arctica και είπε πολύ χάζευα αυτόν παρά το συγκρότημα, με αρκετά προβλήματα ήχου, πολύ έντονο μπάσο και πολύ έντονη μπότα ακούγα, να σας πω την αλήθεια. Είναι εντυπωσιακό ότι μερικές φορές όταν ο frontman και μπασίστα τους σταμάτησε για να παίζει, είτε γιατί το κομμάτι εκείνη τη στιγμή έπρεπε να ξεσηκώσει τον κόσμο κτλ. Απλά δεν καθάριζαν όλα με νορμάλ ένταση. Η ένταση γενικώς ήταν ένα θέμα στο φεστιβάλ. Θα τα πούμε και αυτά μετά. Νομίζω ότι η Insomnium, ευτυχώς πήγε συννεφιά, γιατί αν είχε ήλιο δεν θα τους ταιριάζε με τίποτα. Νομίζω ότι είναι γενικώς το υλικό τους, αντικειμενικά τώρα να λέμε. Το υλικό τους γενικά είναι ένα υλικό το οποίο αποδίδεται καλύτερα φτιάχνοντας μια πιο ωραία ατμόσφαιρα σε ένα κλειστό χώρο και όχι σε ένα φεστιβάλ. Παρ' αυτά, καλοί μου φάνηκαν, ωραίοι, τιμιότατοι. Έπαιξαν πολύ καλά, φάνηκαν ωραία δεμένοι και άρεσαν και στον κόσμο.
Και είχα πάει να τους δω, ήταν πρώτη φορά που τους έβλεπα, χωρίς να μελέτησα το υλικό τους. Σίγουρα θα τους τσεκάρω, σίγουρα θα τους τσεκάρω. Στη συνέχεια, Inflames. Inflames που ήταν ένα add-on, θα μπορείς να το πεις και έτσι, ένα add-on της τελευταίας στιγμής, αλλά τι add-on ήταν αυτό, Νομίζω ότι υπήρξε ακόμα μεγαλύτερο hype και πουλήθηκαν σίγουρα 5.000 πλάσια εισιτήρια, μόνο και μόνο γιατί οι Inflames εμφανίστηκαν σε αυτό το line-up εκείνης της μέρας, που και εμένα με χαϊπάρισε πάρα πολύ. Είμαι από τους, νομίζω οι Inflames είχαν 20 χρόνια στην Ελλάδα, είμαι από αυτούς που τους είχε δει όμως το 2017 στο Λονδίνο με τη στην O2 Arena και όλα σε τρομερό venue με τους Avenged Sevenfold και τους Disturbed, ένα live, το καλύτερο indoor live που έχω δει στη ζωή μου. Όπου, άρα είχα εικόνα το πόσο τουμπανί είναι live με τις αλλαγές στο υλικό τους μουσικά, δηλαδή ήταν μια μπάντα που ξεκίνησε από το death metal ξεκάθαρα, έφυγε από εκεί, άλλαξε κατεύθυνση, έφτασε στο να παίζει metalcore, τώρα είναι, προσπαθεί λίγο να γυρίσει στις ρίζες της, λίγο κρατάει το καινούριο της. Πάρα πολύ καλή on stage, πάρα πολύ καλά προβαρισμένη, εξαιρετική στην απόδοσή τους, πραγματικά από τις μπάντες που είμαι σίγουρος ότι εκείνο το βράδυ κόσμος έφυγε από εκεί και είχε να πάρει. Εγώ χαρικά πάρα πολύ που τους είδα και μου φρέσκαρε και λίγο το υλικό τους. Μου άρεσε και το άλμπουμ τους το τελευταίο πάρα πολύ, οπότε όλα αυτά μου συνηγόρησαν πολύ καλά. Υπήρχαν κάποια θέματα με τον κόσμο και τα λοιπά. Ο τραγουδιστής απαιτούσε περισσότερο ντόρο και φασαρία, να πω την αλήθεια, που δεν έγινε, και αυτό νομίζω οφείλεται αρχικά ότι ο περισσότερος κόσμος είχε πάει για τους Nightwish αντικειμενικά. Προσέξτε, το release κάνει κάτι πολύ σωστό, κάτι που είναι και διαδεδομένο κατά κόσμο, κατά κόρο, με συγχωρείτε. Υπάρχει μια πολυσυλλεκτικότητα στα συγκροτήματα που θα βάλεις σε ένα φεστιβάλ για να δεις προς τον κόσμο περισσότερα είδη, να το παντρέψεις λίγο. Είμαι πολύ ok με αυτό και υπάρχουν πράγματα που έχουν ταιριάξει, απλά νομίζω ότι αυτό τελικά δεν ταιριάξε, αν και θα μπορούσε να... Έχω ένα παράδειγμα στην Ελλάδα που αντιστοιχεία περίπου υλικού και μπάντας ταιριάξε, αλλά υπό προϋποθέσεις. Τι θέλω να πω, οι Nightwish που ήταν οι headliners προσελκύουν ένα κοινό το οποίο γενικώς είναι ήσυχο, γιατί οι Nightwish, ιδίως όπως είναι στα χρόνια από το... ξέρω εγώ, από το 6 και μετά, από το 2008 και μετά, είναι μια μπάντα που είναι λίγο πιο, έχει χαμηλώσει λίγο τον γκάζι, έχει γίνει πιο θεαματική σε αυτό που παράγει ηχητικά, οπότε σημαίνει ότι κάποιος πάει και να ακούσει, δεν πάει μόνο να κοπανηθεί. Πλάσω ότι και από τη φύση της η μουσική των Nightwish απευθύνεται και σε πιο γυναικείο κοινό και όχι σε πιο aggressive κοινό που είναι το αντρικό στους Inflames. Δεν κάνω διαχωρισμό, δεν λέω κάτι σεξιστικό ή κάτι τέτοιο. Προσεγγίζεσαι όμως τις μάζες που ακούνε. Είναι ξεκάθαρο ότι στο Inflames, πιο aggressive υλικό, οι περισσότεροι άντρες ακούνε σε σχέση με γυναίκες. Έτσι. Είμαι ξεκάθαρος με αυτό, δεν θέλω να αφήσω κάποιο στίγμα να εξηγήσω λάθος. Η πολυσυλλεκτικότητα λοιπόν που μαζεύουν αυτά τα φεστιβάλ και το ετερόκλητο αντίστοιχα κοινό όπως ήταν εδώ, δημιούργησε στους Inflames ένα πρόβλημα στον κόσμο κάτω. Δεν αντιδρούσε όπως ήθελε. Υπάρχει ο σύλλογος του Διαβόλου που λέει ότι κάτσε ρε φίλε, εντάξει, υπήρχε ένα μόσπιτ το οποίο δεν ήταν σούπερ ενεργό μαζί σου, αλλά και εσύ, εντάξει, αν έπαιζε κανένα τρία παλιά, θα μου πει τώρα αυτό είναι το υλικό τη μπάντα και εσύ είναι κάπου λίγο στη μέση. Νομίζω όλη η κουβέντα πυροδοτήθηκε ακόμη περισσότερο όταν το ROX, το site το οποίο ανέφερε ότι ήμασταν αγαλματάκια κούνητα, νομίζω έγινε πολύ ντόρο σε αυτό γενικά. Γενικώ το ROX το έχω πάρα πολύ σε εκτίμηση παρόλα αυτά, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά ίσω παρασύρθηκαν από τα ακούσματά του. Γενικώ το ROX είναι ένα, γι' αυτό και το έχω απεριόριστη εκτίμηση, είναι ένα site το οποίο προσπαθεί να προβάλλει ένα άλλο είδο metal που δεν είναι τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα ή τέλο πάντων υπάρχει, μάλλον δεν το λέω σωστά, δεν είναι τόσο προβλημένο στην Ελλάδα, γιατί κοινό υπάρχει και πάρα πολύ μάλιστα. Και έχουν, νομίζω ότι δούλεψε το περισσότερο το οπαδικό του συνέστημα και λιγότερο η κατάσταση. Αν με κάποια ψυχραιμία καθόντουσαν και το σκεφτόντουσαν την επόμενη μέρα, θα καταλάβαινε ότι ίσως το σχόλιο δεν ήταν ακριβώς λάθος, αλλά ήρθε και από μια αυτορμητισμό και παρόρμηση της στιγμής, γιατί ήταν και οπαδοί των Inflames και τους είχαν χαϊπάρει πάρα πολύ και ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι που θα έρθουν.
Με μόνο στίγμα λοιπόν την κουβέντα περί κόσμου, γιατί κατά τα άλλα η απόδοση ήταν εκπληκτική και εκείνο το βράδυ είχα δίπλα μου ανθρώπους που δεν τους ήξεραν και είπαν ότι πρέπει να τσεκάρω. Όλοι τους ήταν πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί όλοι τους. Εξαιρετικά προφασισμένοι, στημένοι ήχος. Ο ήχος, αν ήταν λίγο πιο δυνατός, στα πρώτα δύο τραγούδια ήταν λίγο μπουκωμένος, μετά άνοιξε και ήταν μια χαρά. Ο ήχος ήταν μια χαρά. Ως προς αυτό που άκουγες, ένταση μου έλειψε. Γενικότερα σε όλο το live μου έλειψε η ένταση. Και πάμε στους μεγάλους headliner, στους Nightwish. Οι Nightwish που έρχονται με την Floor. Γέννησε, δεν τους είχα δει ποτέ με τη Floor. Σε μια περιοδία για το τελευταίο τους άλμπουμ, σε ένα live που ήταν το καλύτερο από άποψη stage show που έχουν κουβαλήσει στην Ελλάδα. Κάποιοι μου είπαμε τους γόντες στο εξωτερικό ότι δεν ήταν το πλήρες show τους. Δεν το γνωρίζω, να σας είμαι ειλικρινής. Υπήρχε πάντως αυτό το μεγαλύτερο show που έχουν φέρει οι Nightwish ποτέ στην Ελλάδα και ήταν και μια επίσκεψη που άργησε πάρα πολύ και άργησε με ελληνική ευθύνη, γιατί στο March Mental Day είχαν γίνει τρελά πράγματα το 2008. Η μπάντα δεν είχε να φάει, δεν είχε προβλεφθεί μέχρι να υπάρχει φαγητό. Εντάξει, ήταν μεγάλη αρπαχτή αυτό, γι' αυτό και έγινε ό,τι έγινε. Οπότε είχαν κόψει οτιδήποτε σχέση με την Ελλάδα. Νομίζω ότι ορίμασαν οι καταστάσεις. Το Release είναι ένα φεστιβάλ υπερπρό. Οπότε τους βοήθησε πολύ και αυτό. Και τέλος πάντων τους είδαμε. Όλο τους performance ήταν εκπληκτικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Εξαιρετικά ωραία στημένη. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι ο Holopainen έχει πάει πίσω, ενώ γενικά έχει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί ο mainman της μπάντας είναι, ήταν πάντα μπροστά με τα πλήθη, έχει τραβηχτεί πίσω και έχει δώσει όλο το χώρο μπροστά στην Floor Jensen να κάνει παπάδες. Λοιπόν, επειδή από την ώρα που σκέφτομαι να κάνω το βίντεο, το πρώτο πράγμα που έχω στο μυαλό μου είναι η Floor. Θα τα πω τώρα γιατί δεν αντέχω άλλο, δεν κρατιέμαι. Λοιπόν, ακριβώς και επειδή είμαι και πατέρας και επειδή έχω βιώσει το πώς είναι να έχεις μια γυναίκα σε εγκυμοσύνη δίπλα σου, αυτό που είδα μου άρεσε ακόμη περισσότερο. Η Floor πέρασε πάρα πολύ δύσκολο η κατάσταση με την υγεία της, με καρκίνους και τα λοιπά που τους άφησε πίσω. Έμεινε έγκυος και βγήκε στον δρόμο, νομίζω είναι 6-7 μηνών, κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Καταλαβαίνω ότι θα υπήρχαν συμβόλαια και τα λοιπά. Απ' την άλλη θεωρώ ότι θα ήταν και πάρα πολύ εύκολο να βάρεις ένα πιστόλι με ένα γιατρό, με ένα κάτι, αλλά δεν κρέμασε την μπάντα, δεν κρέμασε ούτε τον κόσμο. Και μάλιστα την είδες πάρα πολύ χαμογελαστή. Ξέρετε, οι έγκυες γυναίκες, ιδίως σε αυτό το στάδιο της εγκυμοσύνης τους, έχουν αποκτήσει και μια γλυκάδα άλλη. Είναι, παρόλο που οι ορμόνες είναι 0,90, παρόλα αυτά, και την έβλεπες, έλαμπε, ήταν πολύ ευτυχισμένη που τη συμβαίνει αυτό. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή έχω ζήσει και τη δική μου σύζυγο να είναι έγκυος και είναι πολύ μεγάλο πράγμα για μια γυναίκα αυτό που τη συμβαίνει αυτούς 9 μήνες. Μου άρεσε πάρα πολύ που την έβλεπα τόσο χαρούμενη. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Κοπανιόταν, χτυπιόταν, είχα φοβηθεί, είχα δεύτερες σκέψεις και είχα δεύτερες σκέψεις με καλή διάθεση. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πιεστεί τόσο που έλεγε η γυναίκα. Να κάνει ό,τι μπορούσε και μέχρι εκεί αφού ήταν στον δρόμο. Αυτή υπερέβαλε αυτό. Έκανε τους χορούς της, κοπανιόταν με τον κόσμο εκεί. Δεν σταμάτησε να λέει ευχαριστώ. Δεν σταμάτησε να λέει ευχαριστώ. Η λέξη ευχαριστώ ή thank you ή όπως λέγεται σε κάθε γλώσσα, είναι μια λέξη που έχει σταματήσει η παγκόσμια κοινότητα να τη λέει και είναι μια πολύ όμορφη λέξη, πρέπει να τη λέμε. Γενικώς βάλτε το ευχαριστώ στη ζωή σας, είναι πολύ ωραία λέξη. Δεν σταμάτησε λοιπόν να λέει ευχαριστώ, έδειχνε τη χαρά της, το πόσο χαρούμενη ήταν σε αυτό που έκανε και μου άρεσε πάρα πολύ που την έβλεπα, ήταν ένα μάθημα ζωής. Επίσης το όλο στήσιμό της ήταν καταπληκτικό, την έβλεπες ότι φορούσε ένα σορτσάκι σεξι, χωρίς να γίνεται προκλητική, με ένα τοπάκι και μια ζώνη για να στηρίξει και την κοιλιά της προφανώς, με ένα see-through ζακέτα, τώρα συγχωρήστε με κορίτσια αν δεν το λέω σωστά, και χωρίς να γίνεται, ξέρετε ρε παιδί μου, πρόστιχη, ήταν όσο έπρεπε.
Ήταν, όπως έλεγε ο Τζον Ιβ, ένας παλιός σχεδιαστής της Apple, The True Beauty is in Simplicity. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς στον ντύσιμό της είχε η Φλόρ. Και κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι που πρέπει και γενικώς τα κορίτσια τραγουδίστριες να υιοθετήσουν. Δεν χρειάζεται να γίνονται super sexy ή πρόστιχες ή ξέρω εγώ να είναι overdressed. Δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι τόσο ωραίες οι φωνές τους που δεν χρειάζεται να προκαλέσουν το μάτι του άλλου για να τις προσέξει. Νομίζω ότι μπορούν και με το λαρίγκι τους και δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Έτσι ωραία, sexy όπως ήταν η Φλόρ, ήταν μια χαρά νομίζω, μια χαρά. Η χαρά της, το χαμόγελό της πραγματικά μου έδωσε, ήταν μάθημα, ωραίο μάθημα ζωής, επειδή ένα άνθρωπο που πέρασε τόσο άσχημα, να είναι πάνω στο stage, να χαίρεται και να περιμένει το παιδάκι σε πολύ λίγο διάστημα. Φλόρ, ειλικρινά, υπέρ ευχαριστούμε για αυτό το μάθημα ζωής και το performance που ήταν αδιανόητο. Ήταν πάρα πολύ καλή. Για μένα ήταν ανώτερη από αυτό που περίμενα. Ανώτερη. Όχι μόνο και έγκυος να μην ήταν, και έγκυος να μην ήταν, δεν... ίσως γιατί και εγώ με τους Netflix το έχω εγκαταλείψει το έργο, να πούμε ειλικρινής, οπότε ίσως να είχα άλλη εικόνα μαζί σας. Δηλαδή μετά το live στο Viking δεν τους έχω πολύ ασχοληθεί, να σας πω την αλήθεια. Που ήταν πάρα πολύ καλή εκεί. Αλλά δεν πίστευα ότι θα είναι τόσο καλή και respect ήταν φανταστική. Φανταστική. Όλη η μπάντα έπαιξε καλά. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει αλλάξει λίγο το στυλ της μπάντας με τα φλάουτα, με αυτά. Έχει γίνει λίγο πιο, δεν θα λέγα folk, αλλά έχει γίνει λίγο πιο, όχι ακριβώς ποιοτική, αλλά έχει γίνει ένα performance το οποίο το βλέπεις και πρέπει λίγο να ασχοληθείς με το τι ακούς, πώς τα ακούς κτλ. Όλο το show ήταν, μισό να το πω. Με συγχωρείτε, όλο το show της ήταν, το show της ήταν πολύ καλό, με ωραία τραγούδια, με σφήνες στα συγκλάκια τους κτλ. Θέλω να σας πω και εγώ να έχει σημασία να σας πω κάτι. Πότε ήταν, λοιπόν, δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι έπαιξαν πριν το Sleeping Sun, αλλά είχα σηκωθεί από τις 6 ώρα το πρωί. Είμαι και σε μια διατροφή, δίαιτα κτλ. Τέλος πάντων, έκανα μεγάλο λάθος ότι από τις 5 και μετά δεν είχα φάει τίποτα. Είχα πει μια μπύρα, νερό δεν είχα πιει. Τα κάνει σαλάτα τώρα, αντικειμενικά τα κάνει όλα λάθος. Για να μην μακρηγορώ, εκεί λίγο πριν το Sleeping Sun άρχισα να μην νιώσω τα πόδια μου, να μην αισθάνομαι καλά. Μόλις το πρώτο δόντα στο Sleeping Sun, τραβήθηκα πίσω, λέω στο φιλαράκι μου, πάω λίγο πίσω. Καθόμουν στο κέντρο, 6-7 σειρές μπροστά από τον πύργο του ήχου. Φεύγω πίσω και πάω στους διασώστες και τους κάνω νόημα γιατί δεν την πάλευα. Παιδιά, λιποθύμησα, αν το πιστεύετε, λιποθύμησα, δεν μου έχει τύχει ποτέ στη ζωή μου. Και επανήλθα και καταλάβαινα εκεί στο τέλος του Sleeping Sun, αυτό που θέλω να πω ότι το χάσα. Και το υπόλοιπο show πριν το τελευταίο τραγούδι, το The Best Show on Earth, πώς λέγεται αυτό, το είδα μέσα από τον ήχο, καθιστός άνετος, ωραίος, σηκωνόμουν κιόλας λίγο. Εντάξει, δεν είχα τίποτα, συνήλθα, εντάξει, ξεκάθαρα λάθος ότι δεν φρόντισα τον εαυτό μου, τίποτα ρε, τίποτα, πήγα γιόλο. Εντάξει, όχι λάθος και... Εντάξει, εδώ να το μεσηγήσω από ένα μεγάλο thanks στους διασώστες και στη διοργάνωση που ήταν παντού, πάντα, άμα κάτι ήθελες. Οπότε, έχοντας το δικό μου το παράδειγμα, respect και υπέρ, ευχαριστώ. Αν τυχόν δείτε το βίντεο, παιδιά, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ 100 φορές. Και επειδή είχα φάει, μου έδωσε και ένα μπουκαλάκι νερό με κάτι ηλεκτρολίτες μέσα. Ηλεκτρολίτες από διασώστη είναι το μάστερ το νοσοκομιακό. Βγήκα έξω, τουμπάνω. Λες και τα 5 ώρα το απόγευμα, σαν να μου συμβαίνει τίποτα. Θεϊκό. Λοιπόν, το Ghost of Score που το είδα σε απίστευτη άνεση, εσύ που καθόμουν, λοιπόν, μετά την λιποθυμία ήταν καταπληκτικό. Και το The Greatest Show on Earth επίσης ήταν πολύ καλό και το τελείωμα εντυπωσιακό και ήταν με ένα βράδυ το οποίο μάλλον το καλύτερο βράδυ Nightwish ακόμα και από το Λυκαβιτό με την Τάρια. Πάρα πολύ ωραίο, με αδιανόητο respect στη Floor. Αυτά για το performance της μπάντας, πάμε και στα τη διοργάνωση. Η διοργάνωση ήταν κλασικά υψηλότερο επίπεδο όπως τα παιδιά στο release έχουν συνηθίσει, μας έχουν συνηθίσει. Δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να κάνουμε το γύρο έτσι πως το έχουν στήσει με το καινούριο πάρκινγκ που έχουν βάλει, ανεβαίνοντας από το Νιάρχο πρέπει να κάνεις το γύρο του τα εκβεντό για να μπεις. Στην έξοδο την ανοίγουν όμως, οπότε ανεβαίνεις, οπότε ξεμπουκώσαμε γρήγορα. Γιατί διάβασα κάποιος ότι αργούσαμε κτλ. Νομίζω ότι... Α, με το θυμήθηκα. Τελειώνει το live, περίμενα κανένα δεκάλεπτο να σπάσει λίγο κόσμος. Αν φίλε με ακούς, σε ψάχνω. Τι εννοώ. Εμφανίστηκε παιδιά ένα παιδί από πίσω μου, εκεί που μίλαγα για τους φίλους μου, και έρθει και μου λέει: σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που μου έχεις μάθει να ακούω. Γυρίζω εξής. Δεν καταλάβω καν ποιος είναι. Σε ευχαριστώ, μου λέει για αυτά που μου έχεις μάθει να ακούω, και έφυγε.
Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η φάση μας όπως την έχουμε κάνει εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Φιλαράκι μου καλό, αν τυχόν δεις το βίντεο, στείλε μου ένα μήνυμα ή γράψε από κάτω ή στείλε μου ένα στο page μου, στο Facebook ή στο προφίλ μου στο Facebook. Στείλε μου ένα μήνυμα, να δω ποιος είσαι, να σου πω και ένα γεια για να ευχαριστώ και εγώ δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα. Αλλά οι ωραίες φάσεις αυτές. Πολύ μου αρέσουν αυτές τις φάσεις. Πάμε στα τις διοργάνωσεις λοιπόν. Κλασικά λοιπόν πάρα πολύ ωραία, όλα στημένα, θέση τους κτλ. Τουαλέτες καθαρά, όλα super. Νομίζω ότι το release. Τώρα ξέρετε, εκθιάζω το αυτονόητο, αλλά τέλος πάντων δεν το είχαμε τόσο καιρό. Τέλος πάντων, παιδιά δουλεύουν προ, super όλα καλά. Όμως, κάτι παιδιά συμβαίνει με τον ήχο. Και δεν συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, έχω δει και live εκεί πέρα που είναι super ο ήχος. Έχω δει και live όπως το προχθεσινό που ο ήχος ήταν προβληματικός σε όλα τα συγκροτήματα. Προσέξτε κάτι. Το να είναι ο ήχος προβληματικός, γιατί είναι αμπάσο το ακούω παραπάνω. Γιατί είναι αμπάσο το ακούω παραπάνω. Μπορεί να λάθος ηχολήπτη, μπορεί δεν ξέρω κάτι. Ναι. Επίσης το να βγάλεις ήχο σε ανοιχτό χώρο που ένα αεράκι μπορεί να στα διαλύσει όλα. Τα ακούω όλα αυτά. Αυτά λοιπόν πρέπει ποιότητα ήχου πρέπει να διορθωθούν. Ωραία. Αλλά ας πούμε ότι η καταραμένη στιγμή δεν στο φτιάχνει. Το δέχομαι. Αυτό που δεν μπορώ να δεχτώ είναι η ένταση. Η ένταση παιδί ήταν πολύ χαμηλά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι κόφτες λόγω περιοχής κατοικημένης, λόγω νοσοκομείου πίσω, ένα ξενοδοχείο που έχει. Θεωρώ πως όχι. Γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, να έχω δει τους Manowar και να παίζουν τσίτα. Ή αφήστε τους Manowar, παιδί μου, που είναι και παίζουν και τσίτα με τα έξτρα που βάζουν. Οι Scorpions, ξέρω εγώ, που έχω δει εκεί. Οι Farm που έχω δει εκεί. Όλοι έπαιζαν μια χαρά ο ήχος. Άρα λοιπόν κάτι συνέβη με τον ήχο. Και το διάβασα σε πάρα πολλά σχόλια, σε πάρα πολλά και φόρουμ και Facebook κτλ. Με κόσμο να γκρινιάζει για τον ήχο. Παιδιά, αυτό πρέπει να το δείτε και στο release. Είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να το δείτε. Δεν μπορεί να παίζουν in flames και να ακούω τι λέει ο διπλανός μου. Ο οποίος δεν φώναζε. Δεν φώναζε. Δεν ήμουν και τόσο χαοτικά μακριά. Και τέλος πάντων δεν έχει σημασία πόσο μακριά ήμουν. Θα έπρεπε να ακούω. Για το τέλος της ημέρας είναι πολύ καλά όλα τα και τη φτιάξει καθαρά, ξέρω εγώ. Το merch, όλα αυτά, όλα ωραία, τα εστιατόρια, αυτά, μαζί σας σε όλα. Σε όλα μαζί σας. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που εγώ θα κρατήσω από εκείνο το βράδυ, θα είναι τι άκουσα. Και εγώ δεν άκουσα. Δεν άκουσα, λέει, ήμουν σε μια heavy metal συναυλία και δεν αισθάνθηκα την ένταση. Δεν αισθάνθηκα αυτό το δυναμισμό που βγάζει μια heavy metal συναυλία. Και αυτό άφησε μια πικρή γεύση στο τέλος, αλλά έχω πάρα πολύ καλή διάθεση απέναντι στα παιδιά στο release. Και πιστεύω ότι το αφουγκράζονται και θα βρουν λύση. Γιατί αν δεν βρει, δηλαδή, παράδειγμα, να πω τώρα κάτι. Έρχεται μια εβδομάδα Halloween. Όταν θα παίζουν Halloween, τις τραγουδάς που θα παίζουν, άμα δεν έχει ένταση, θα γίνει μεγάλη ξενέρα. Και ξέρετε, μιλάμε για ένα πολύ ιστορικό live. Αυτό, ένα live το οποίο ήταν αυτό που θα έπρεπε να ζήσει πριν από όταν ήμασταν 15 χρονών και 20. Έτσι. Δεν μπορώ να πάω να δω Disturbing Parkway Drive και να μην ακούω και να μου χτυπάνε όλα εδώ. Δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί. Είναι λάθος, πώς να σας πω. Οπότε πρέπει να δουν οι άνθρωποι στο release οπωσδήποτε την υπόθεση ήχος. Και ένα τελευταίο, ελάχιστο, ως παράκληση από πάνω προς τα παιδιά στο release, αν τυχόν δείτε το βίντεο, σκεφτείτε το λίγο, σας δικαιολογώ με ένα απόλυτα. Το γράφετε και στο εισιτήριο και τα λοιπά σχετικά με το φαΐ, μπορεί να πάρει κάποιος μέσα. Μπαίνοντας μέσα, εγώ άκουσα πίσω μου ότι του είπαν ευγενέστατα, όχι με τσαμπουκαλίκια όπως γίνονται αλλού. Σας παρακαλώ πολύ, δεν μπορείτε να πάρετε το φαγητό μέσα κτλ. Μαζί σας. Το γράφετε απόλυτα στους όρους, όπως και στους όρους γράφετε ότι να αγοράσουμε κάτι μέσα στο τα κηλικία και τα στρίτια είναι προαιρετικό. Deal. Το έχετε κάνει ολόσωστο. Και έτσι είναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχετε και κάποιο sponsorship τώρα από τους ανθρώπους εκεί και άμα φέρνει ο καθένας από το σπίτι του, τι θα κάνουν αυτοί εκεί. Το ακούω. Ίσως μπορεί και να κάνω λάθος, χρειάζεται να έχετε μια μικρή ελαστικότητα σε αυτό. Τι θέλω να πω. Παραδείγματος χάρη, ο κόσμος πύκνωσε πάρα πολύ και εγώ δεν μπορούσα να φύγω να πάρω μια μπύρα ή κάτι να φάω κτλ. Γιατί φοβόμουν ότι θα καθυστερούσα. Άλφα και θα είχα τη θέση μου Β. Με αποτέλεσμα, έχω κάνει εγώ λάθος, έτσι, δεν σας έχω την ευθύνη, αλλά θέλω να πω ότι η συγκυρία τελικά το έφερε, εγώ να μην έχω κάτι να φάω και τελικά έσκασα, λιποθύμησα. Εάν είχα να το στάκι στην τσέπη μου και δεν μου το πάρεις στην είσοδο, θα το γλίτωνα. Δεν είχα πάρει, έτσι.
Θέλω να πω ότι μεθαύριο στο Halloween θέλω να βάλω μια μπάρα δημητριακό στην τσέπη μου, ρε παιδί μου, να με κρατήσει. Μπορεί κάποιο άνθρωπο να είναι διαβητικό και να χρειάζεται να φάει κάτι. Δηλαδή, δεν λέω να έρχεται ο άλλο μετά τα πέρακια, τι πανάκοπιτα και τα κεφτεδάκια, γιατί τα έχω δει και αυτά. Σαν τη γιαγιά μου. Αλλά μήπως να σκεφτείτε να έχετε μια ελαστικότητα. Ελαφρά. Ξέρω εγώ, ένα σαντουιτσάκι έχω μαζί μου και ένα μπουκαλάκι νερό. Ένα τοστάκι, ξέρω εγώ, κάτι. Μια ελαστικότητα προς τον κόσμο, γιατί ξέρετε κάτι. Να σας πω κάτι, το πρόβλημα. Η ευαισθησία μου σε αυτή την υπόθεση είναι ότι κάποιος αυτό το τοστάκι για να το αγοράσει δουλεύει πολλές ώρες. Δεν αμείβεται καλά, παίρνει μαύρα. Ξέρετε τις κατά εργατικές συνθήκες, εργασιακές, με συγχωρείτε, συνθήκες πάνω στην Ελλάδα. Οπότε αυτό το πράγμα που του πεις, ξέρεις κάτι, φάτο εδώ ή πέτα το γιατί θες να μπεις μέσα και αυτά, είναι λίγο στενάχωρο. Αν μου πεις, εντάξει, θα λύσω εγώ σαν ρελίς τα προβλήματα τα εργασιακά της χώρας. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Μαζί σας λέω, το γράφετε, ξεκρίσετε ξεκάθαρη. Μία ελαφρά ελαστικότητα σε αυτό νομίζω θα βοηθήσει. Ελαφρά. Δεν σας λέω να μπουν οι άλλοι μέσα με τα φαγητά, γιατί το έχω. Είμαι μαζί σας. Πάρει το σπόνσο, υπάρχουν οι άνθρωποι. Εντάξει, είμαι μαζί σας, σας λέω κάτι. Μία ελαφρά ελαστικότητα, γιατί όταν θα πήξουμε πολύ δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Εντάξει, έχετε πιάσει το, δεν χρειάζεται το επαναλαμβάνω, αλλά νομίζω είμαι ξεκάθαρος. By the way, ευχαριστώ για αυτά που κάνετε, για μας. Δηλαδή, έχω φτάσει αυτό. Δηλαδή, εντάξει, πήγα δύο φορές στο αλέτα και ήταν αλφα. Αλφα όλα. Βλέπεις ο χώρος, οι μάρκες, ευγενέστατα τα παιδιά και στην είσοδο που μπήκες και στις μάρκες και τα λοιπά και στα και τη μία μπυρίτσα που πήρα να πιω. Αν αυτό τον αστερίσκο με την ελαστικότητα και κυρίως δείτε τον ήχο. Έτσι, γιατί στο τέλος ημέρας μουσική είναι, κρίνεται από αυτό. Δεν ξέρω τι πήγε στραβά. Είμαι σίγουρος ότι την άλλο Σάββατο που θα είμαι εκεί στους Halloween θα είστε σούπερ. Σας εμπιστεύομαι απόλυτα. Ειλικρινά σας το λέω. Και σούπερ. Λοιπόν, αυτά. Release. Ήταν το πρώτο από τα release. Θα πάμε 5 βράδια. 5 βράδια θα πάμε εκεί. Ανυπομονώ για όλα. Για όλα ανυπομονώ. Θα προσπαθήσω για όσα live πάω να κάνω βιντεάκια, γιατί θα κάνω κάμποσα και θα τα λέμε εκεί. Εδώ και εκεί. Δεν χρειάζεται να το φορτώσουμε πολύ. Τα πάμε για τον ήχο. Δεν χρειάζεται να διαολίζεστε πολύ τώρα με τους inflames και με τον κόσμο κτλ. Όλα καλά. Θα έρθουν και το χειμώνα inflames σε ένα club. Θα το σπάσουν και θα είμαστε ντουμπάν όλοι. Πάμε λίγο θετικά, γιατί γίνονται ωραία πράγματα μουσικά. Και ιδίως από τους ανθρώπους του release, που το χειμώνα στο Floyd, το καινούριο club, φαίνουν γκρουπάς και γίνει όχα μόλις. Θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, always thinking broke και τα λέμε ζωντανά παντού. Όποιος, ο φιλαράκος που μου έκανε το σχόλιο, φίλε, με συγκίνησε, σε ψάχνω. Σε ψάχνω, στείλε μήνυμα. Τα λέμε Halloween από κοντά.